Πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να ετοιμαστεί ο Μάριος για αυτό το βίντεο. Με τις τάσεις, όχι, ήταν οι αγαπημένες μας τάσεις. Αλλά σε εκείνο το βίντεο έδωσε τον εαυτό σου, Ντάνιελ, συγχαρητήρια. Καλέ, δεν έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε... Α, όντως. Γράφουμε. Γράφουμε, αλλά. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Σεξουαλική Αγωγή, το οποίο έχει εμπνευστεί και, έχει... και είναι υπεύθυνος για αυτό το βίντεο ο Μάριος Τουρίο. Και επειδή αυτό το παιδί έχει πάντα έτσι φρέσκες ιδέες, είπε να κάνουμε ένα quiz πάλι, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία την τελευταία φορά. Πριν όμως προχωρήσουμε στο quiz, να πω το λογιδριάκι μου, το οποίο είναι: αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, να κάνετε ένα like, δείτε το πρώτα δηλαδή και μετά κάντε το like, και να κάνετε και ένα subscribe. Αχ, με φάγες. Να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι του Raw House, γιατί έχουμε βάλει κάποιους στόχους εδώ και κάποια στοιχήματα για τους subscribers που πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθούν, γιατί αλλιώς θα μας σκοτώσουν όλους. Αυτά. Και follow την Αλέκη στο Instagram. Καλά, και follow εμένα στο Instagram. Αλλά και του Ρίο και Ντάνιελ και Raw House. Ε! Top, έτσι. Τι φοράς? Project Soma φοράω. Είναι vintage, την περσινή συλλογή. Τώρα δεν θα το βρείτε, αλλά γι' αυτό πρέπει όταν σας τα λέμε να τα κάνετε, γιατί μετά δεν βρίσκεται. Μικρή τοποθέτηση προϊόντος ήταν αυτή. Άμα δεν μπαινέσουμε το σπίτι μας όμως, τι, δεν θα πέσει να μας πλακώσει? Λοιπόν, ο Μάριος εδώ βρήκε ένα quiz το οποίο μόλις τώρα μου έστειλε. Τα πράγματα συμβαίνουν live, δεν είναι σκηνοθετημένα. Το οποίο λέγεται τεστ προσωπικότητας. Πώς είναι στα αλήθεια η ερωτική σου ζωή? Και εγώ ένα πράγμα έχω να απαντήσω. Οχ, θα ξεφτυλιστούμε. Τουλάχιστον ξεφτυλιζόμαστε. Τουλάχιστον ξεφτυλιζόμαστε παρέα και αυτό κάτι είναι λίγο βοηθητικό. Εννοείται ότι το τεστ αυτό θα υπάρχει στην περιγραφή σαν την άλλη τη φορά. Να μπείτε κι εσείς να το κάνετε, να μας γράψετε τα αποτελέσματα, γιατί παιδιά είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Ωραία. Να διαβάσω και το εισαγωγικό εδώ του quiz, το οποίο μας λέει: νιώθεις καλά με το σώμα σου κατά τη διάρκεια του σεξ? Η ερωτική σου διάθεση είναι φυσιολογική ή μήπως τελευταία το σεξ δεν σου περνά ποτέ από το μυαλό? Πω πω. Έχοντας επίγνωση της σεξουαλικότητας και των επιθυμιών σου, θα κατακτήσεις μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης στο σεξ αλλά και στη σχέση σου γενικότερα. Πάμε τώρα να το κάνουμε αυτό, ούτε σεξ ούτε σχέση, τέλος πάντων. Αλλά πρώτα, ο χορηγός. Χορηγός σε αυτό εδώ το βίντεο με το τεστ προσωπικότητας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Highwell. Λοιπόν, παιδιά, η ψυχοθεραπεία σώζει ζωές. Είναι πολύ προσωπική υπόθεση, δεν λέω, αλλά η Highwell μας το κάνει εύκολο και πιο προσιτό. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας μιλήσω για τη Highwell. Η Highwell είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχοθεραπείας. Πώς μας το κάνει πάρα πολύ εύκολο η Highwell? Γιατί οι συνεδρίες γίνονται διαδικτυακά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει θέμα στο διαζώσεις, η Highwell του το λύνει αυτό. Είναι πολύ προσωπική διαδικασία. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, μπορείτε μέσω αυτής εδώ της στήλης να έχετε έκπτωση με τον κωδικό ALIKI15. Κατεβάζετε το application, κάνετε πάρα πολύ εύκολα την εγγραφή σας και μετά η Highwell σας ματσάρει με τον ιδανικό ψυχοθεραπευτή. Σας δίνει βέβαια και τη δυνατότητα να κάνετε μια 15-λεπτή συνεδρία προκειμένου να δείτε αν αυτός ο άνθρωπος σας πάει. Κατόπιν μπορείτε να τον αλλάξετε αν θέλετε, μέχρι να βρείτε αυτόν που εσείς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να κάνετε πραγματική δουλειά. Θέλει χρόνο, αλλά πρέπει να εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Σας δίνει λοιπόν τα 15 λεπτά. Μπορείτε να το κάνετε online, δηλαδή από όπου στον κόσμο και αν είστε. Στη γλώσσα σας φυσικά, στα ελληνικά. Τι άλλο να κάνει η Highwell? Σπαθιά να καταπιεί. Σας δίνουμε και το αλίκι 15 με 15% έκπτωση μέσω της στήλης μας. Τι άλλο? Αν είστε στο τόσο να ξεκινήσετε, σας το λέω. Βοηθάει, σώζει ζωές. Highwell και καλή αρχή εύχομαι, παιδιά. Α, και μιας που μιλάμε εδώ για ψυχολογικά τεστ και θα γυρίσουμε πίσω, μπορείτε να τσεκάρετε και στο app της Highwell, έχει μιλάμε πάρα πολύ ωραία τεστ. Μπείτε και δείτε και το blog τους, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Αυτά είχα να πω, πάμε πίσω στο δικό μας το τεστ. Έχω θετική εικόνα για το σώμα μου όταν έχω σεξουαλικές επαφές με το τέρι μου. Συμφωνώ, έτσι και έτσι, διαφωνώ. Εγώ θα γράψω διαφωνώ. Θα γράψω διαφωνώ, γιατί το αν έχω θετική εικόνα για το σώμα μου δεν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές επαφές, παιδιά. Η εικόνα του σώματος, γνώμη μου έτσι, από ψούλα μου, η εικόνα του σώματός μου έχει να κάνει με εμένα και πώς βλέπω εγώ εμένα και όχι πώς με βλέπουν οι άλλοι. Γιατί, έχω να σας πω, εγώ κάποια στιγμή στη ζωή ήμουνα και ας πούμε 110 κιλά και μπορεί να υπήρχε και ένας άνθρωπος να με έβλεπε και να με λιγουρευότανε. Δεν με νοιάζει που αυτός με λιγουρευότανε. Εγώ δεν με λιγουρευόμουν. Καταλάβεις με ποιο σκεπτικό. Εσείς, παιδιά, πώς θα πάτε με την εικόνα του κορμιού σας? Εγώ έβαλα το έτσι και έτσι.
Γιατί είναι αναλόγως την περίοδο. Σωστός. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι στο ερωτικό. Απλώς αυτό μπορεί να του κάνει ένα τάκ πιο έντονο. Mm. Γιατί άμα θέλεις να σε γουστάρει ο άλλος, να αρέσει τον άλλον, να τον ανάβεις κτλ. Παίζει έναν σημαντικό ρόλο το και εσύ το αν αισθάνεσαι γυμνός. Σωστά. Σώμα σου καλά. Οπότε είμαι στο έτσι και έτσι, ναι, δεν, αναλόγως. Μάριο. Και εγώ έτσι και έτσι βάζω, γιατί έχω νιώθω ευάλωτος. Όταν είσαι γυμνός, δηλαδή, όσο καλή να είναι η κατάσταση του σώματός μου, πάντα νιώθω ευάλωτος. Και τώρα, που σε ντούκι, κούκλος, μαυρισμένος, με μούσκουλα. Ναι, είναι πάντα. Δηλαδή, νομίζω ποτέ να είμαι, όσο και καλά να είναι, να είμαι τελείως ok. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έχω ζωηρή φαντασία και μπαίνω εύκολα σε μια σεξουαλική φαντασίωση. Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ. Μου είναι πανεύκολο να πούμε τώρα μια κουβέντα και να σου φτιάξω εγώ μια φαντασίωση που να κρατήσει από εδώ μέχρι μεθαύριο. Πάρα πολύ εύκολο. Για δώσε μια. Κάπως πρέπει να το ξεκινήσουμε. Κάτι πρέπει να μου πεις. Δηλαδή, θυμάμαι σε προηγούμενο βίντεο με τα φετίχ. Είσαι στην κουζίνα του σπιτιού σου. Μάλιστα. Συνέχισε τη φαντασίωση. Είμαι στην κουζίνα του σπιτιού μου. Θα μου βάλεις και συνθήκη ή έτσι πρέπει και από μόνη μου. Ένας υδραυλικός επειδή έχει χαλάσει βρύση. Υδραυλικός. Να μην έρθει. Δεν μπορεί να έρθει. Μπορεί η συνθήκη να με έχω σχέση. Γιατί τώρα με τον υδραυλικό τον καημένο να την πέσω έτσι στην κουζίνα του σπιτιού μου. Εκτός και αν έχει έρθει πάρα πολλές φορές ο υδραυλικός και τον έχω βάλει στο μάτι. Ωραία. Και έχουμε πει και δύο κουβέντες. Γυρνάει ο υδραυλικός, ο οποίος είναι η σχέση σου. Α! Για λέγε. Εσύ το συνεχίζεις εδώ. Α, ναι, σωστά. γυρνάει ο υδραυλικός, ο οποίος είναι η σχέση μου. Δεν θα του βάζα σίγουρα να του πω, α, ξέρετε, έχει πρόβλημα η κουζίνα μου, γιατί δεν θα τον έβαζα τον άνθρωπο να μπει σε μια διαδικασία δουλειάς που όλη την μέρα δουλεύει. Α, η μωρή γυρίσαμε σπίτι μας, θα κάνουμε και εδώ ότι δουλεύουμε. Όχι. Είμαι στην κουζίνα, λειτουργούν όλα τα υδραυλικά τέλεια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σου βάλω να φας, θα του πω. Θα μου πει ναι, βάλε μου να φάω. Και εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράγματα που έχουμε μάθει σε τούτο εδώ το podcast, να ξαπλωθώ δωνά γυμνή με φαγητό επάνω μου. Είσαι πολύ δυνατή. Κοροϊδεύεις. Τώρα πια θα το λέω σε κατάφαση. Κοροϊδεύεις. Λοιπόν, έχω απαντήσει κάτι στην ερώτηση. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Για πες, για πες. Έχετε πάει με το σύντροφο στο Άμστερνταμ και είστε κοντά σε ένα πάρκο. Και κάτι γίνεται και καταλήγετε να είστε εκεί σε αυτό, ενώ δεν πήγατε επί τούτου. Όχι επί τούτου, προς Θεού. Και κάπως το μαθαίνετε ότι αυτό το πάρκο επιτρέπεται αυτό. Επιτρέπεται το σεξ σε αυτό το πάρκο? Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι κανόνες? Είναι μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, είναι. Γδύσου. Και μόλις γδυθείς γίνει η δουλειά, μαζεύουμε και τα σκουπίδια μας. Και μετά φεύγουμε από εκείνο το πάρκο. Πάμε, τρώμε ένα φαγητάκι, κάνουμε λίγο βόλτα στην πόλη και μετά πάμε στο μέρος εκεί που μέναμε. Δεν θα μπούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Αλλά επειδή νιστάζουμε πάρα πολύ, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Μπες εσύ πρώτος, μπες εγώ πρώτος. Δεν θα μπούμε μαζί στο μπάνιο. Τι τα θες μετά. Ναι, χαρά. Μάρη. Πολύ δυνατή. Είσαι πολύ δυνατή. Εσείς πώς τα πάτε, παιδιά? Εγώ έτσι και έτσι θα βάλω και εδώ. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει πολύ το σεξ, μάλλον. Εντάξει, όχι, αυτό εγώ το ακούω. Εγώ δεν το έχω απαντήσει, γιατί λέω τώρα σε σεξουαλική φαντασίωση τι πρέπει να είναι ντε και καλά. Κάτσαν ρόλος που είπε πριν να είναι ο υδραυλικός, να είναι όχι. Η κάθε, να είναι. Όχι υδραυλικός. Να μπεις, ας πούμε, ουσιαστικά σαν να θες να κάνεις σεξ ανά πάσα ώρα και στιγμή κάπως. Να φτιάξεις μια φαντασίωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή είσαι τώρα εσύ μόνος σου εδώ στο στούντιο και έχεις δουλειά, κάνεις μοντάζ. Φαντάς τώρα να μπαινε η. Τα φιλιά μου, και να ερχόταν εδώ και να. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να είναι και η σχέση σου, ένα υπαρκτό πρόσωπο. Εντάξει, βάλε διαφωνώ, δεν πειράζει. Θα βάλω έτσι και έτσι στη μέση. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν μαθαίνοντάς μου πράγματα για το σεξ. Συμφωνώ. Να πω αστεία ιστορία. Τον καημένο, τον μπαμπάκα μου, καλά και τη μαμάκα μου, αλλά ο μπαμπάκας μου, ο γλυκάκης μου. Λοιπόν, εμάς οι γονείς μας, μιλάω στο πληθυντικό γιατί έχω δει μια αδερφή. Ήταν πάρα πολύ υπέρ του να μας πούνε κάποια πράγματα, όχι να είμαστε πάρα πολύ μικρές, αλλά τέλος πάντων να μην είμαστε και στην ηλικία που θα συμβούν, να είναι λίγο νωρίτερα τα πράγματα. Οπότε θυμάμαι, πρέπει ξέρω εγώ να ήμασταν γύρω στα 10, 11, 12, μην πω και ψέματα τέλος πάντων, καλοκαίρι είναι, είμαστε στο εξωτερικό μας στη Σαρονίδα και πώς μας ξεκινάει τώρα ο πατέρας μου μία συζήτηση σε σχέση με το σεξ. Πολύ ωραία, πολύ κατανοητά, πολύ ειλικρινά.
Ένα από τα σημαντικά πράγματα λοιπόν που στάθηκε ο άνθρωπος και μας είπε ήταν σε σχέση με την προφύλαξη. Κορίτσια, σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Λέμε εμείς, α, τι είναι προφυλακτικό. Εντάξει, λέει, θα φέρω αύριο να σας δείξω. Την επόμενη μέρα λοιπόν γυρνάνε στη Σαρονίδα από τις δουλειές τους. Είναι η ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα, κοιμάται όλη πλάση ησυχία, καλοκαιράκι. Και βγαίνω εγώ από το σπίτι που άκουσα το αυτοκίνητο να έρχεται και αρχίζω και φωνάζω. Μπαμπά, έφερες τα προφυλακτικά! Φανταστείτε τώρα ένα 10χρονο στη γειτονιά να φωνάζει στον μπαμπά του αν έφερε τα προφυλακτικά. Ευτυχώς δεν μας άκουσαν. Και τέλος πάντων έτσι μορφωθήκαμε και για το σεξ, αλλά γενικά οι δικοί μου γονείς ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικοί και φροντιστικοί σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ το έχω βάλει στο έτσι και έτσι, γιατί πιο πολύ έχει υπάρξει ίσως από τη μεριά της μάνας μου, αλλά λίγο, όχι κάτι τόσο, όχι κάποια εκτενή κουβέντα ή κάτι, αλλά να προσέχω να παίρνω προφυλάξεις, να είμαι κάποιο έτσι λίγο πιο βασικά, αν θεωρούνται βασικά, δεν ξέρω, γιατί όντως μπορεί πολύ να μην λένε τίποτα. Ναι. Αυτά, οπότε έβαλα έτσι και έτσι. Ωραίος. Ναι, εγώ έβαλα διαφωνώ, γιατί ενώ έχουν προσπαθήσει να μου κάνουν συζητήσεις. Δεν κάθεσαι. Δεν κάθομαι, ναι. Δεν νιώθω άβολα. Ναι. Οπότε εγώ πιστεύω. Ούτε τώρα, μετά από μία σεζόν στήλη σεξουαλική αγωγή, δεν θα καθόσουν. Τώρα ναι, και σε αυτή την ηλικία. Α, μιλάς για πιο μικρός που ήσουν. Ναι, όταν όμως σου λέω ήμουνα σε αυτή την ηλικία που ήσουν και εσύ, φαντάζομαι, λίγο πιο πριν. Αν μου λέγανε κάτι, θα ήμουν σε φάση. Γλυκάκι μου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η σεξουαλική μου ζωή αντανακλά τις αξίες και τις βαθύτερες επιθυμίες μου. Βαθύ. Πολύ βαθύ. Τέρμα πάτος. Τις αξίες. Περίεργο δεν είναι. Περίεργο είναι. Και τις βαθύτερες επιθυμίες μου. Καλά, εγώ διαφωνώ σε αυτή την περίοδο. Γιατί θέλω να πω ότι οι βαθύτερες επιθυμίες μου είναι, ας πούμε, να το κάνω το σεξ. Αλλά η παρούσα σεξουαλική μου ζωή δεν είναι, ας πούμε, καθόλου κοντά σε αυτό. Τώρα αντανακλά τις αξίες. Πολύ περίεργο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την περίοδο το να αντανακλά τις αξίες. Έτσι δεν είναι. Ασχέτως άμα κάνεις ή δεν κάνεις αυτή την περίοδο. Α, εννοείς ότι όταν το κάνω, βρε αδερφέ, τότε τα παλιά τα χρόνια. Ναι, ότι ανεξαρτήτως υπάρχει ο σεβασμός, φαντάζομαι, αν θεωρείται αυτό. Α, ναι, βέβαια. Τι άλλο μπορεί να εννοεί, περίεργο δεν είναι. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι βαθύτερες επιθυμίες μπορεί να είναι πράγματα υποσυνείδητα και από την παιδική ηλικία και διάφορα, τα οποία τα εκδηλώνεις μετά στο σεξ, ας πούμε, το τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Πώς μπορείς να το ξέρεις. Και, ωραία, εσύ είπες για τις επιθυμίες. Οι αξίες, τι εννοεί. Τις αξίες δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τις επιθυμίες μπορώ να το καταλάβω και ψιλοσυμφωνώ. Εγώ δηλαδή είμαι στο συμφωνώ, αλλά θα βάλω το έτσι και έτσι. Και εγώ θα βάλω το έτσι και έτσι, επειδή δεν καταλαβαίνουμε καλά την ερώτηση. Είναι λίγο μπερδεμένη. Ναι. Νομίζω και όλοι αυτό θα είναι καλό να βάλουμε. Ναι. Άμα δεν ξέρουμε ξεκάθαρα, έτσι. Έτσι. Επόμενη ερώτηση. Δεν δυσκολεύομαι να έρθω κοντά ερωτικά με το τέρι μου. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχω το τέρι μου, μου είναι πολύ εύκολο να έρθω κοντά ερωτικά. Yes, it is. Συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ όταν υπάρχει το τέρι. Βασική προϋπόθεση να υπάρξει ένα τέρι. Επόμενο quiz. Πώς θα βρω ένα τέρι. Τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις σχέση με κάποιον και να δυσκολεύεσαι να. Κοίταξε να δεις. Συμβαίνει. Δεν θα συμβεί στην αρχή ποτέ. Γιατί εντάξει, τον πρώτο καιρό όλα είναι μια χαρά. Αλλά μέσα στην πορεία της σχέσης μπορεί και να συμβεί. Δηλαδή, εγώ έχει τύχει να τα ακούσω ή έχει τύχει να μου συμβεί, ρε παιδί μου, περίοδος που είμαι με το τέρι μου και συμβαίνουν, ας πούμε, διάφορα γεγονότα τα οποία σε αποπροσανατολίζουν τελείως. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει καν τότε το σεξ. Αλλά όταν τα πράγματα είναι ok, μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι όλοι για την ερώτηση 6. Η αυτοικανοποίηση είναι σημαντικό κομμάτι της σεξουαλικής μου ζωής. Πατάω, συμφωνώ. Το εξηγώ ως ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο σε ερωτική ζωή αυτή την περίοδο. Και ρωτάω εσάς τι λέτε. Και εγώ συμφωνώ full. Και όταν είσαι σε σχέση και όταν δεν είσαι σε σχέση. Γενικά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά σε αυτή τη στιγμή. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Νιώθω άνετα να πάρω την πρωτοβουλία και να ξεκινήσω το ερωτικό παιχνίδι. Εγώ λοιπόν τώρα εδώ θα πατήσω έτσι και έτσι και θα βάλω και έναν ακόμα παράγοντα στην εξίσωση, ότι εγώ μπορεί να νιώθω άνετα να πάρω την πρωτοβουλία, αλλά κάπως μέσα στο κεφάλι μου πάντα υπάρχει και το ότι να μην το κάνω συνέχεια εγώ και μόνο εγώ, και δηλαδή επειδή μπορεί να νιώθω εγώ άνετα, δεν είναι ανάγκη να τα ξεκινάω όλα εγώ. Θέλω να περιμένω και από τον άλλο τον άνθρωπο να ξεκινήσει πράγματα. Και επίσης μου έχει τύχει στη ζωή μου να την πέφτω πάρα πολύ στη σχέση μου για το σεξ και να γυρίσει άλλο από ένα σημείο και μετά και να μου πει με βνουχίζεις. Ναι, γιατί δεν του άφηνα, ας πούμε, το χρόνο, το περιθώριο να
ξεκινήσει αυτό στην ιστορία. Ναι, εντάξει, βέβαια και από τον αντίποδα υπάρχει και το ότι να το κάνει συνεχώς ο άντρας ή ναι, βέβαια. Την ανάγκη πολλές φορές ίσως περισσότερο ή πιο συχνά και να μην γίνεται το αντίστροφο ποτέ. Ή μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να λέει μετά η γυναίκα ότι πρέπει να αφήσει σε μένα λίγο το περιθώριο. Ή... Οπότε νομίζω είναι εδώ, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε εμείς. Αν εμείς νιώθουμε άνετα έχοντας ένα τέρι και μια σχέση, να παίρνουμε την πρωτοβουλία. Εγώ θα πω συμφωνώ. Ωραία, τότε θα πω κι εγώ συμφωνώ. Όχι, με την έννοια ότι έτσι όπως το λες. Ναι, γιατί έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ νιώθω άνετα. Το ότι μπορεί να το κρατήσω πίσω για άλλους λόγους δεν έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω άνετα. Δίκιο. Ευχαριστώ, Ντάνιελ. Συμφωνώ και ξαφνιάζομαι θετικά όταν το τέρι μου παίρνει και αυτό την πρωτοβουλία. Γιατί συνήθως τυχαίνει να μην. Να είναι από πλευράς μου πάντα η πρώτη. Όπα, 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 έπεσε. Η πρώτη κίνηση για το ερωτικό παιχνίδι, πώς το λέει, ερώτηση. Οπότε είναι φουλ θετικό, πιστεύω. Αντίστοιχα, να είναι και από απέναντι. Δεν έχω άγχος επίδοση στο σεξ, ούτε πιέζομαι να φτάσω σε οργασμό. Εγώ το αντίθετο μπορώ να πω, ότι μερικές φορές πιέζομαι να μην φτάσω σε οργασμό. Α, φωτιά. Τρελός. Καλά, όχι, αυτό δεν ισχύει. Είσαι λόκο. Ναι, ναι, αυτό ισχύει, ρε παιδί μου. Είναι το γνωστό παιχνίδι, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Στους άντρες τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω. Ναι, ως άντρες είναι λίγο το σύνθεση. Στις γυναίκες νομίζω είναι το αντίστροφο. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχω άγχος επίδοση στο σεξ, ούτε πιέζομαι να φτάσω σε οργασμό. Δεν ξέρω τι να πω. Φτάνεις πάντα, λέει, σε οργασμό. Τι? Φτάνεις πάντα σε οργασμό? Όχι, δεν φτάνω πάντα σε οργασμό. Αλλά δεν σε νοιάζει? Όχι. Άρα όντως δεν πιέζεσαι? Όχι. Δεν με νοιάζει, γιατί αν έχω περάσει τη ωραία και έχω γενικώς ευχαριστηθεί και έχει ευχαριστηθεί και ο άλλος, μια χαρά την επόμενη φορά, δεν αγχώνομαι. Οπότε θα πω συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πάντα φτάνουν σε οργασμό. Δηλαδή, οριακά, ας πούμε, και τα αγόρια νομίζω ότι δεν φτάνουν πάντα σε οργασμό. Όχι. Όχι, ε. Δεν είναι απαραίτητο να φτάσουν και δεν είναι καλό το σεξ μόνο όταν φτάνει σε οργασμό, προφανώς. Φυσικά. Θα συμφωνήσω. Εγώ θα βάλω έτσι και έτσι για αυτό που είπα, ότι πιέζομαι να μην φτάσω. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ θα έβαζα έτσι και έτσι, γιατί είχα για... Το είχα αρκετά συχνά στο μυαλό μου να πιέζομαι ότι πρέπει να είναι τέλεια, όλα τέλεια, πρέπει να είναι όλα σωστά. Αλλά νιώθω ότι το έχω αποβάλει. Εντάξει, μπορεί μια στο τόσο να πω, ρε γάμο, ότι το ήθελα... Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και παραπάνω, ξέρω, ναι. Κάτι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει περάσει καλά όμως. Ναι. Ωραία, ήταν. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση νομίζω θα βάλω ότι το συμφωνώ. Ναι, το συμφωνώ. Μπράβο. Καλέ, θα βγούμε εδώ. Ήρωες του σεξ. Α! Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Νιώθω άνετα με το μέγεθος ή τη γενικότερη εμφάνιση των γεννητικών μου οργάνων. Να πω τώρα εγώ κάτι για αυτό που διάβαζα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν μπορούσες με έναν τρόπο να πάρεις 100 γυναίκες και να τις κόψεις από τη μέση και κάτω, τέλος πάντων, να πάρεις τα γενετικά τους όργανα και να τα βάλεις σε ένα τραπέζι και να τους πεις, διάλεξε τα δικά σου. Όχι, όχι, ρε, μια φωτογραφία, δεν ξέρω, κάτι τώρα. Μαζεύουμε 100 γυναίκες, βγάζουμε φωτογραφία και τη βάζουμε εδώ. Και έρχονται εμένα και μου λένε, διάλεξε ποιο είναι από αυτά εδώ το γενετικό σου όργανο. Το 5% των γυναικών θα διαλέξουν τα σωστά γενετικά όργανα, δηλαδή τα δικά τους. Ενώ αν αντίστοιχα πάρεις 100 άντρες, τους βγάζεις φωτογραφία τα γενετικά όργανα και τους πεις, διάλεξε το δικό σου, το 95% των αντρών ξέρουν να αναγνωρίσουν τα γενετικά τους όργανα. Πόσο, ας πούμε. Ναι, ρε, γιατί εμείς δεν. Νομίζω ότι τα κορίτσια δεν ασχολούμαστε πολύ με το πώς μοιάζει, πώς είναι. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα πράγμα που αφορά περισσότερο τους άντρες και καλά το μέγεθος και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, νιώθω άνετα με το μέγεθος και την γενικότερη εμφάνιση. Εγώ θα πατήσω. Καλά, μπορεί να υπάρχουν γυναίκες αντίστοιχα. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι να τους νοιάσει τους άντρες που να τους αρέσει, να μην τους αρέσει το σχήμα, το πώς. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλώς οι γυναίκες δεν δίνουμε, νομίζω, τόσο βάση στο πώς μοιάζουν τα γενετικά μας όργανα όσο δίνουν αντίστοιχα οι άντρες. Ναι. Αυτό φαίνεται και από αυτή την έρευνα. Εγώ θα πω, νιώθω άνετα. Συμφωνώ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι και οι ερωτικές ταινίες έχουν αφήσει πολλά ταμπού πάνω. Ναι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω συμφωνώ. Συν Ντάνιελ. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ θα βάλω έτσι και έτσι. Γιατί. Περίμενε, δεν σταματήσουμε. Θα ήθελα να ήταν λίγο μικρότερο ιδανικά αυτό. Α, ξέρεις τι έκανα τώρα. Πώς το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Γυμνοφορία. Γυμνοφορία τώρα. Τώρα, Δανά, έκανα. Mentally σε έκδισα, να ξέρεις. Λοιπόν, ερώτηση 10. Έχουμε φτάσει στα μισά. Σκέφτομαι το σεξ καθημερινά. Εγώ συμφώνησα, δεν ξέρω για εσάς.
Ναι, συμφωνώ και εγώ. Μπορεί να μην είναι 365 μέρες το χρόνο. Όχι, αλλά είναι. Δεν είναι, βασικά το λέω, δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολλές. Ναι, και εμένα είναι πάρα πολλές. Καταρχάς, εγώ σκέφτομαι το σεξ καθημερινά μόνο και μόνο λόγω του podcast. Από πού να το πιάσω. Τέλος πάντων τώρα. Εσύ, Μάριο. Και εγώ συμφωνώ αρκετά. Και αυτός γιατί με βοηθάει για το podcast. Γιατί ψάχνουμε τα θέματα. Τα θέματα είναι πολλά. Επόμενη ερώτηση. Η διάθεσή μου είναι σε γενικές γραμμές καλή και έχω όρεξη για σεξ. Τώρα, αυτή την ερώτηση εγώ να την απαντήσω για αυτό το διάστημα ή για γενικά στη ζωή μου. Εγώ να το πάμε για τώρα. Ναι. Τώρα θα διαφωνήσω. Ούτε η διάθεσή μου είναι καλή. Όχι, περίμενε, γιατί η διάθεση για σεξ έχω. Έτσι και έτσι θα πω. Ναι, γιατί διάθεση έχω, όρεξη έχω. Όρεξη για σεξ έχω, διάθεση δεν έχω. Σε γενικές γραμμές. Κατανοείται κανείς, καταλαβαίνει τι λέω ή έχω πάθει τώρα να μην είναι εγκεφαλικό. Περίεργα. Τα λέω περίεργα. Ναι. Η διάθεσή σου δεν είναι καλή, αλλά όρεξη για σεξ υπάρχει. Ναι. Ναι, οκ, άρα αν έβρισκες έναν παρτενέρ θα υπήρχε... Διάθεση για σεξ, ναι. Θα υπήρχε η διάθεση για σεξ, ναι. Αν τον απομάκρυνες. Όχι. Βέβαια, συγγνώμη, η ζωή σου όπως είναι τώρα μπορεί να μην άλλαζε, να έχεις απλώς έναν σύντροφο. Ναι. Να τα άγχη σου ή αυτά που μπορεί να σε βαραίνουν στην διάθεσή σου, ξέρω εγώ. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνεχίσει να υπήρχαν. Ναι. Έκανε σεξ, βέβαια. Γιατί άμα κάθε μερούλα έκλεινε με ένα ωραίο σεξ, θα σου έλεγα εγώ μετά που θα πήγαινε ολόκληρη μέρα. Εντάξει, στο βρόντο. Κάθε μέρα. Όχι, κάθε μέρα δεν έγινε. Δηλαδή, όχι, ρεαλιστικά ναι, δεν γίνεται έτσι όπως τα έχω καταφέρει τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Έτσι και έτσι θα πω. Εσύ. Εγώ θα πω, συμφωνώ. Άσχετα που δεν γίνεται. Η διάθεση όντως υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές γιατί υπάρχει πίεση και πολλή δουλειά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι. Όταν λείπουμε. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα που είστε στα νησιά, λες. Νησιά, δουλειές εδώ πίσω. Ναι, ναι. Χαμός. Αλλά κατά. Σε γενικές γραμμές, ναι. Συμφωνώ. Next. Next. Μπορώ να μιλήσω ανοιχτά στο τέρι μου για τυχόν ανησυχίες ή άγχη που έχω περί σεξ. Θα συμφωνήσω. Δεν έχω να σχολιάσω. Συγγνώμη, παιδιά, τα έχουμε πει. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ειδικά όσον αφορά στο σεξ. Και. Ναι, μπορώ να μιλήσω ανοιχτά. Εγώ θα πω έτσι και έτσι. Βέβαια. Γιατί όμως, από όταν έχει ξεκινήσει αυτή η στήλη, δεν έχω κάνει σχέση ώστε να δω αν θα μπορέσω να το κάνω αυτά που έχουμε μάθει εδώ να τα εφαρμόσω στην πράξη. Πριν δεν θα το έκανα. Τώρα θα το έκανα, αλλά δεν το έχω εφαρμόσει ακόμα. Μάριε, πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε. Να βγούμε και έξω, να γνωρίσουμε κόσμο, να δοκιμάσουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε μάθει σε αυτή τη στήλη. Πρέπει να πάνε να δω αν θα λειτουργήσουν στην πράξη. Ναι, ναι, ναι. Και αν τα έχει εφαρμόσει κανείς, να γράψει στα σχόλια πλάκα-πλάκα. Ναι, βέβαια να γράψετε. Πολύ καλό όμως αυτό. Γιατί το έχει εντυπωθεί στο μυαλό, το έχει στη σκέψη του. Άρα με την πρώτη ευκαιρία θα δοκιμάσει να το εφαρμόσει και θα έρθει να μας πει. Σε ένα επεισόδιο, special. Special. Story time. Εδώ δίπλα θα σε έχω, σαν τους καλεσμένους. Λοιπόν, Μάρη, τι έχεις εφαρμόσει, πάμε. Λοιπόν, για τον έλεγχο. Τελευταίο επεισόδιο πρέπει να το κάνουμε αυτό. Της επόμενης χρονιάς, γιατί φέτος δεν τα καταφέραμε. Επόμενη ερώτηση. Γίνομαι πιο ανοιχτόμυαλος, ανοιχτόμυαλη σχετικά με το σεξ όσο μεγαλώνω. Συμφωνώ, πατάω εγώ, συμφωνώ, πατάνε και τα αγόρια μου, συμφωνώ, πατήστε και όλοι εσείς που βλέπετε αυτή τη στήλη, γιατί δεν δέχομαι τίποτα διαφορετικό. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τόσο μπαμπαμ λέω. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλους. Κοίτα, τώρα γίνεις ανοιχτόμυαλος, δεν σημαίνει να τα κάνεις ο ίδιος πράξη, βέβαια. Έτσι. Όχι, ναι. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εσύ στην προσωπική ζωή ότι πρέπει να κάνεις επειδή είσαι ανοιχτόμυαλος. Σωστά. Πάντα. Φυσικά, καταρχάς, όσο ανοιχτό μυαλό και να. Εγώ, ας πούμε, έχω πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και μπορώ να ακούσω τα πάντα και μπορώ να δεχτώ ότι οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Δεν τα κάνω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ στο σεξ. Δεν μπορώ ούτε να τα διανοηθώ. Κάτι ακραιότητες, ας πούμε. Πάντως, γενικά δεν ισχύει ότι όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι όλο και πιο παράξενος και πιο κλειστόμυαλος. Γενικά στη ζωή. Γενικά στη ζωή, ναι. Τώρα και αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, ρε εσύ. Δηλαδή, νομίζω πραγματικά ότι τα πιο παλιά χρόνια πραγματικά οι άνθρωποι δυσκολεύανε μεγαλώνοντας. Τώρα, οι επόμενες γενιές, και όσο πιο πολύ ψυχοθεραπεία κάνουμε, έχω την διάθεση να πω, νομίζω ότι έχουμε καλύτερες πιθανότητες να είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι γενικώς. Αυτό έχει αλλάξει. Νομίζω, ναι. Ειδικά με την ψυχοθεραπεία δεν υπήρχε. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι κάτι καινούργιο, οπότε θα φανεί σε 50 χρόνια. Γράψτε μας σε σχόλια σε 50 χρόνια. Που θα βλέπετε αυτό το βίντεο. Έχω ξεπεράσει άσχημες σεξουαλικές εμπειρίες που είχα στο παρελθόν. Τώρα αυτό πολύ προσωπικό. Επίσης δεν ξέρω και τι εννοούμε άσχημες σεξουαλικές εμπειρίες. Θέλω να πω, μπορεί να είναι πολύ. Δεν νομίζω να πάει τόσο. Τόσο μακριά, ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα πω, συμφωνώ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είχα κάποιες σεξουαλικές εμπειρίες που κάτι δεν μου άρεσε, κάτι δεν μου πήγε καλά, ένιωσα άβολα. Πράγματα που έχουμε πει δηλαδή εδώ σε αυτή τη στήλη. Ναι, το έχω ξεπεράσει. Το κρατώ στο βάθος της σκέψης μου για να με συντροφεύει για επόμενες φορές, αλλά μέχρι εκεί δεν.
Και εγώ συμφωνώ. Ο Μάριος νιώθω ότι δεν θα συμφωνώ. Ο Μάριος θα πει έτσι και έτσι. Παστίχημα. Όχι, εγώ θα πω έτσι και έτσι. Ναι. Αλλά όχι ότι έχω κρατήσει κακές. Έχω κάποιες ντροπιαστικές που σκέφτομαι ίσως. Δεν έχεις ξεπεράσει. Εντάξει, που έχω ξεπεράσει. Τις έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει με ντροπιαστικές στιγμές σε όλη τη ζωή. Αλλά το έχει ξεπεράσει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι κλαίω. Αλλά υπάρχουν υποσυνείδητα. Μπορεί να μου πεταχτεί καμία μέρα έτσι όπως κάθομαι. Πω, πω, θυμάσαι τότε που είχε γίνει αυτό. Κάνει, να μη θυμηθώ. Να μη θυμηθώ είναι, όντως. Ναι. Δεν καταπιέζομαι σεξουαλικά από τους ρόλους που έχω στη ζωή μου. Π.χ. γονέας. Τώρα, εγώ δεν έχω ιδιαίτερους ρόλους τέτοιους στη ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα καταπιεζόμουν σεξουαλικά. Δεν μιλάω για πρακτικά πράγματα, δηλαδή ένα θέμα των ανθρώπων που είναι γονείς και δει νέοι γονείς με μικρά παιδιά. Σου λέει, ας πούμε, κοιμήσαμε το παιδί, κάναμε δύο δουλειές, πήγε να γίνει δουλειά, ξύπνησε το παιδί, δεν έγινε ποτέ η δουλειά. Εντάξει, αυτά είναι τώρα πρακτικά θέματα, ας πούμε, που αυτό μπορεί λίγο να σε καταπιέσει, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Θα πω ότι συμφωνώ. Δεν φαντάζομαι ότι θα καταπιεστώ, δηλαδή, άμα γίνω μαμά. Ναι. Δεν έχουμε ρόλους τώρα, πώς θα το απαντήσουμε αυτό. Να βάλουμε εμείς, συμφωνώ και ο Μάριος έτσι και έτσι, για να κρατήσουμε. Εγώ σαν ρόλος που έχω του γιου. Α, του γιου. Του γιου. Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Α, εντάξει. Δεν συμφωνώ να πάμε παρακάτω. Κοροϊδεύει. Παρακάτω. Α, απολαμβάνω πολύ την αισθησιακή μου πλευρά. Συμφωνώ. Και στην απολαμβάνω μόνη μου. Πώς την απολαμβάνεις? Απολαμβάνω την αισθησιακή μου πλευρά κάπως έτσι. Τώρα να, εγώ με απόλαυσα. Και είμαι πολύ αισθησιακή. Απολαμβάνω εδώ που δενόμαστε με κάτι τέτοια εμείς τα δυο μας. Αυτά. Μάρια, εγώ θα βάλω έτσι και έτσι. Γιατί νιώθω ότι αν με έβλεπα θα ήταν λίγο άβολο. Δεν ξέρω. Επόμενη ερώτηση. Όχι, εσύ δεν έχεις. Δεν έχω απαντήσει, αλλά και εγώ για το έτσι και έτσι πάω. Λίγο κριντζάρω λίγο στη σκέψη. Δεν είναι πολύ καλό, αλλά. Δεν μπορώ να το δω. Εντάξει. Δεν το κάνω εικόνα αυτό με την αισθησιακή μου πλευρά. Μάριε, πώς πιστεύεις ότι είναι η δικιά σου? Η δικιά μου αισθησιακή πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω πώς είναι η αλήθεια. Έλα ρε παιδιά, εγώ την αισθησιακή μου πλευρά την μεταφράζω σαν το σεξ appeal που βγαίνει εκεί έξω. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με τη στιγμή εκείνη του σεξ. Άρα και το πώς φλερτάρεις. Ναι, ας πούμε. Πώς συμπεριφέρεσαι στον χώρο, πώς νιώθεις, πώς. Δηλαδή, εγώ τώρα αντίθηκα, βάφτηκα, χτενίστηκα, έβαλα τα ωραία μου, τα αρώματά μου, αυτά βγήκα εκεί έξω και είμαι. Άρα, εγώ το συμφωνώ τότε θα βάλω. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Εγώ συμφωνώ φουλ. Απολαμβάνω την αισθησιακή μου πλευρά. Καλέ, τον έχω δει εγώ στο πλυντήριο μπαρ να απολαμβάνει την αισθησιακή του πλευρά. Μην σας τα πω. Απαντήσαμε όλοι να πάω παρκάτ. Εγώ το παλέω έτσι και έτσι γιατί δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει. Ξέρω καλά το σώμα μου και τι μου αρέσει. Πείτε μου τώρα, εγώ που θέλω να συμφωνήσω, αλλά που πάντα πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να γνωρίσουμε καλύτερα το σώμα μας. Να βάλω έτσι και έτσι σαν το Μάριο. Επειδή όσο ζω μαθαίνω, ναι. Έτσι το πάμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Θα γράψω συμφωνώ. Για αυτή την περίοδο. Για αυτή την περίοδο. Γι' αυτό το συγκεκριμένο quiz. Ξέρω καλά το σώμα μου και δεν μου αρέσει. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Ναι, εγώ έτσι και έτσι θα βάλω. Βέβαια, μωρέ Μάριο. Ξέρω πράγματα που θέλω να κάνω και δεν τα έχω κάνει, που πιστεύω θα διηγείρουν. Κι άλλο τη φάση, οπότε θα ανακαλύψω καλύτερα το σώμα μου. Δεν ξέρω αν βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέω. Βγάζουν πάρα πολύ νόημα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ μαζί σου. Έτσι. Μπράβο σου Μαρία. Έτσι, έτσι και έτσι. Πάμε τελευταία ερώτηση. Δεν παίρνω τον εαυτό μου πολύ στα σοβαρά και περνάω καλά στο σεξ. Τι πάει να πει δεν παίρνω τον εαυτό μου πολύ στα σοβαρά, σεξουαλικά. Ό,τι ξέρεις ξέρουμε. Ναι, σωστά. Μαζί το βλέπουμε. Μαζί το βλέπουμε. Εγώ νιώθω ότι και καλά τσαλακώνεσαι, άρα τσαλακώνεσαι και στο σεξ, οπότε. Στο τσαλάκωμα θα συμφωνήσω. Με έχει πιάσει αγωνία τώρα για τα αποτελέσματα και θέλω να τις περάσουμε έτσι τις ερωτήσεις. Τσαλακώνομαι. Δηλαδή. Βγαίνω έτσι, τσαλακωμένη. Τι να σου απαντήσω. Για πες μια στιγμή τσαλακώματος. Μια στιγμή τσαλακώματος. Τσαλακώνομαι όμως. Ναι, δηλαδή δεν. Έχω σταματήσει, έχουμε γελάσει κιόλας και έχουμε συνεχίσει. Δεν είναι. Αλλά δεν σε νοιάζει απαραίτητα να είστε αισθησιακοί μόνο. Όχι, μωρέ, όλα χρειάζονται. Και λίγο πλάκα και να σταματήσουμε, πλάκα. Να φάμε και λίγο παγωτό, να συνεχίσουμε. Και... Τόπ είναι αυτό. Ναι, ναι. Εσύ, Ντάνιελ. Εγώ συμφωνώ, Τίνο. Συμφωτίνω. Κι εγώ συμφωνώ, αν και δεν τσαλακώνω, πιστεύω, συμφωνώ. Καλά, μπορεί το τσαλάκωμα το πάμε τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Το ότι. Να συνδυάζεται με την προηγούμενη ερώτηση που έλεγε το αν. Πιέζεσαι πολύ και το σκέφτεσαι πολύ αν θα αποδώσεις και όχι και αν θα πάει καλά και άμα δεν το έχεις αυτό σημαίνει ότι δεν το παίρνεις και
Καλά, δεν το παίρνω σοβαρά. Ακούγεται και αυτό. Περίεργο. Είναι λίγο αφιλεγόμενο. Ναι, ναι. Αλλά οκ. Okay. Πάμε με το συμφωνώ. Πάμε, ναι. Με ό,τι μας λέει η διέστησή μας. Έτσι κι αλλιώς. Πρώτη τελευταία ερώτηση και έχω ξεκαθαρίσει στο τέρι μου ποια είναι τα σεξουαλικά μου όρια. Ησυχία στην ατμόσφαιρα. ναι. Λοιπόν. Ναι. Νομίζω πως ναι. Τα όσα γνωρίζουμε τέλος πάντων. Εσείς όταν, ναι, τώρα δεν έχετε τέρι αυτή την περίοδο. Αλλά. Όταν είχα, τα ξεκαθάριζα. Ναι. Αλλά τα ανακαλύπτω κιόλας. Ναι, πράγματα που θα ξέρα ότι δεν θα κάνω με τίποτα και ότι είναι όριο, το ξεκαθαρίζω. Ναι, συμφωνώ. Όχι, εντάξει. Εσύ? Εγώ έτσι και έτσι θα βάλω. Αλλά μετά από αυτή τη στήλη θα τα. Δεν έχω καταλάβει. Το ίδιο με το προηγούμενο. Το ίδιο με το προηγούμενο. Θα το ορίζω. Τρία λεπτά πριν. Εσύ, Ντανιελίτο. Ναι, και εγώ νιώθω ότι, ότι είναι ξεκάθαρο. Τώρα, βέβαια, αν κάτι στο μέλλον. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε ότι άμα εξελισσόμαστε και σε αυτό το κομμάτι και ανακαλύπτουμε ναι, τα πράγματα. Αυτό. Φαντάζομαι μπορεί να αλλάξουν οι όροι. Το βγάζεις από την άλλη, το βάζεις από την άλλη την πάντα. Στα ναι. Το βγάζεις από τα όχι, το βάζεις στα ναι. Άμα εξελιχθείς και κάτι θέλεις να κάνεις που μέχρι στιγμής δεν ήθελες να το κάνεις, αυτό εννοώ. Ή το συζητάς τουλάχιστον και ναι, ναι. Συμφωνούμε και προχωράμε στην τελευταία. Η οποία είναι διαφωνώ, χωρίς να διαβάσω την ερώτηση. Η οποία είναι με ικανοποιεί η συχνότητα σεξ που απολαμβάνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπα σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Πατήστε και εσείς τι νομίζετε να βγουν τα αποτελέσματα. Εγώ διαφωνώ. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Η συχνότητα σεξ, τις πόσες φορές απολαμβάνεις το σεξ, νομίζω εννοεί. Δεν εννοεί αυτό. Η συχνότητα σεξ. Που απολαμβάνω. Α, το πόσες από τις φορές που κάνω σεξ, εγώ το απολαμβάνω. Ναι, νομίζω αυτό δεν εννοεί. Ναι, είναι γραμμένο και αυτό λίγο περίεργα. Νομίζω αυτό. Το πόσες φορές είναι. Η συχνότητα σεξ που απολαμβάνω. Ότι και καλά. Αντί τη λέξη που να ήταν απολαμβάνω, έχει λέξη κάνω. Καλά, εγώ για το που κάνω και τη συχνότητα, την ποσότητα, θα βάλω διαφωνώ. Εγώ τώρα πάτησα διαφωνώ, μου έχει βγάλει το αποτέλεσμα και δεν με αφήνει να τα αλλάξω. Καλά, δεν νομίζω για μια ερώτηση να άλλαζε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Καλά, ναι. Εγώ τέλος πάντων πάτησα διαφωνώ γιατί παίρνω αυτή την ερώτηση ως ότι με ικανοποιεί η συχνότητα με την οποία κάνω το σεξ. Τώρα, αν είναι το ότι με ικανοποιεί όταν κάνω σεξ ή με ικανοποιεί η συχνότητα που το απολαμβάνω, έπρεπε να πατήσω συμφωνώ. Αλλά τώρα μου βγήκε το αποτέλεσμα. Εντάξει, παιδιά, τι θα έβγαινε. You got πολύ ικανοποιημένη. Συγχαρητήρια! Μιλάς πολύ καλά τη γλώσσα του σεξ και έχεις υιοθετήσει τις σωστές στρατηγικές σεξουαλικής έκφρασης. Αυτό θέλω να μου το πάρετε, να μου το βάλετε του χρόνου να το έχω δώσει σαν πτυχίο. Η στάση σου απέναντι στο σεξ είναι ιδιαίτερα υγιής και γνωρίζεις ότι για να κατακτήσεις τη σεξουαλική ικανοποίηση πρέπει πρώτα να εξερευνήσεις τη δική σου σεξουαλικότητα. Αυτό είναι που σου δίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Τι λέμε, τι λέμε στη στήλη αυτή τόσο καιρό, να τα. Τα είπε και το τεστ. Ντάνιελ, έβγαλε το ίδιο. Ναι. Έτσι. Εσύ, Μάριε. Μου έβγαλε μέτρα ικανοποιημένο. Για εξηγήσου. Και μου λέει, είσαι σε καλό δρόμο, όμως υπάρχει περιθώριο να χαλαρώσεις κι άλλο για να απολαύσεις μια καλύτερη σεξουαλική ζωή. Μα κύριε, μου το λέει ο άνθρωπος ότι περιμένει να το βρει το τέρι για να δει τι έχει μάθει. Ενδεχομένως, διατηρείς κάποιες αναστολές στο σεξ, πέφτεις θύμα σεξουαλικών μύθων που σε εμποδίζουν να απελευθερωθείς. Έχεις στα χέρια σου τα κατάλληλα συναισθηματικά εργαλεία ώστε να πετύχεις μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση, εφόσον αφήσεις τον εαυτό σου στο τέρι σου λίγο παραπάνω χώρο για εξερεύνηση και πειραματισμό. Μπράβο, Μάριε. Πιστεύω σε βρήκε πάρα πολύ καλά αυτό το τεστ. Και όπως... εγώ πιστεύω ότι με βρήκε πολύ καλά αυτό το τεστ. Όπως άλλωστε και εμένα και τον Ντάνιελ. Ορίστε. Εδώ είμαστε δύο που είμαστε φωτιά και ένας έτσι και έτσι. Και πορευόμαστε σε αυτό εδώ το podcast. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείτε να βρείτε και εσείς το τεστ αυτό στο link στην περιγραφή, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Αυτό ήταν έτσι ένα μικρό διασκεδαστικό. Αν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε like στο βίντεο αυτό. Οπωσδήποτε subscribe στο κανάλι του Raw House. Σας τα είπα και πριν, παίζουμε στοιχήματα. Και αυτά. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Όχι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.